Πριν από λίγες μέρες, ένα βίντεο έκανε το γύρο του διαδικτύου αποδομή για άτομα με ειδικές ανάγκες στη Δάφνη, όπου ο θεραπευτής κλωτσά στο πρόσωπο παιδί, μπροστά στα μάτια άλλων δύο υπαλλήλων που παρακολουθούν ατάραχοι στο περιστατικό. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στο Πανελλήνιο, με την ιστοσελίδα 4amea.gr να τοποθετείται για το θέμα με άρθρο της Νένας Χρονοπούλου. Η γνωστή ηθοποιός, γραμματέας υποστηρικτικού και κοινωνικού δικτύου άτομα με ειδικές ανάγκες 4AMEA και ο σύζυγος της και παλέμαχος ποδοσφαιριστής, Τάσος Μητρόπουλος, πήραν την πρωτοβουλία πριν από μια πενταετία, επιχειρώντας να επικοινωνήσουν το θέμα των άτομα με ειδικές ανάγκες σε όλη την Ελλάδα, για να έχουν την αντιμετώπιση που τους αξίζει. Η Νένα Χρονοπούλου τοποθετείται στο athensmagazine.gr για το φρικτό περιστατικό της Δάφνης, εξηγώντας το πώς μπορεί να φτάνουν θεραπευτές σε τέτοιες συμπεριφορές και τονίζοντας τις αλλαγές που χρειάζονται για μια πραγματική αντιμετώπιση φροντίδας προς τα παιδιά. Παράλληλα, μίλησε για την πρωτοβουλία που εκφράζεται μέσω του 4amea.gr και με διαρκείς τοποθετήσεις ευαισθητοποίησης, μη διστάζοντας να στυλιτεύσει καταστάσεις και ζητώντας λύσεις για ένα ζήτημα που βιώνει εδώ και αρκετά χρόνια μια έκρηξη χωρίς την κατάλληλα οχύρωση για τους πραγματικά ενδιαφερόμενους, τους γονείς και τα παιδιά τους.